Σύμφωνα με νέο δελτίο τύπου της ΕΑΒ, την Παρασκευή 3 Δευτέρου 2023, στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας στην Τανάγρα, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια σύσκεψη, γνωστή και ως kick-off meeting, του προγράμματος Γρίπας, που αφορά το σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή ενός δεύτερου, πιο σύνθετου μη επανδρομένου αεροχήματος, γνωστού και ως drone. Το παρόν στη σύσκεψη αυτή για το νέο αυτό πρόγραμμα, που αξιοποιεί τη συνεπή πορεία εργασιών και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα Αρχίτας, έδωσαν οι επιστημονικά υπεύθυνοι και οι συνεργάτες τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτριο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και αρμόδιοι επιτελείς της ΕΑΒ. Η σύσκεψη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και δημιούργησε θετικές προσδοκίες για την έγκαιρη και επιτυχή περάτωση του έργου. Η συνέργεια του προγράμματος Γρίπας μεταξύ τόσων φορέων καταδεικνύει το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας αλλά και της πολιτείας, και προβλέπεται ότι θα είναι πολλαπλασιαστική του θετικού αποτελέσματος. Η πρώτη φάση του προγράμματος Γρίπας πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 2 ετών έως το 2025, καταλήγει το δελτίο τύπου της ΕΑΒ. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα Γρίπας στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου οπλισμένου εθνικού UCAV. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, να σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στον MSHD και ότι έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις για κάθε νέα εξέλιξη.